make intergenerational justice above. It's been my privilege to have worked over these years on a series of conferences called the Our Ocean Conference. And the reason it's so important is that our oceans are critical to life on this planet itself. 51% of the oxygen that we breathe comes from the ocean, a massive amount of protein that billions of people rely on, and literally hundreds of millions of jobs around the world are dependent on the oceans. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας η ανάληψη το 2024 της διεθνούς διάσκεψης Our Ocean Conference. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2014 από τον τότε Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και νυν ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ για το κλίμα, από τον κύριο Τζον Κέρι. Τον ακούσατε λίγο πριν να σας εξηγεί το σκεπτικό αυτής της προσπάθειας. Είναι μια προσπάθεια που επιδιώκει να προστατεύσει την καρδιά του οικοσυστήματος, το οποίο μας διατηρεί όλους στη ζωή, τη θάλασσα, τους ωκεανούς. D'être admis au Commonwealth. Et nous sommes aussi membres de la francophonie comme la Grèce. Et il m'a été demandé de faire mon allocution en anglais. Donc je vais essayer de faire cet effort. J'aurais bien voulu le faire en grec, parce qu'à l'école primaire, on me donnait le choix d'apprendre le grec et le latin. Mais j'avais tellement peur de parler le grec, c'était tellement difficile, que j'avais opté pour autre chose. Donc je demande votre indulgence, donc je vais lire mon allocution en anglais, si ça vous dérange pas. Μόλις σε μία χρονιά πέρσι, έριξαν οι άνθρωποι στις θάλασσες περίπου 17 εκατομμύρια τόνους πλαστικών. Φαντάζομαι θα είστε ενήμεροι όλοι για αυτή την σπουδαία όσον αφορά το μέγεθος, πλωτή χωματερή, που κυκλοφορεί στον Ειρηνικό και έχει μία έκταση ενός εκατομμυρίου τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η Ελλάδα έχει έκταση 130.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Δηλαδή, 8 φορές την έκταση της Ελλάδος υπάρχει μία χωματερή που κάνει βόλτες στον Ειρηνικό ωκεανό. Αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, μόνο σοκ μπορούν να μας προκαλέσουν και να μας οδηγήσουν στο να αναλάβουμε δράση. Να αναλάβουμε δράση διότι η θάλασσα κραυγάζει. Κραυγάζει όχι τόσο για τον εαυτό της, αλλά για μας τους ανθρώπους. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως διοικητικός φορέας της μεγαλύτερης ναυτιλίας στον κόσμο και ως υπεύθυνο για την θαλάσσια επιτήρηση, εμπλέκεται άμεσα στην αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων, είτε της κλιματικής αλλαγής, της ρήπασης των θαλασσών, καθώς και της υπεραλίευσης. Ξεκινώντας με το πιο πιεστικό πρόβλημα της σύγχρονης εποχής, η κλιματική αλλαγή καλεί όλους μας να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο ζωής μας και τις συνήθειες της κοινωνίας και της οικονομικής μας δραστηριότητας. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου εξαφάνισε τα μύδια από όλες τις μυδοκαλλιέργειες. Πάνω από το 90% της παραγωγής θανατώθηκε από 1,5 βαθμό Κελσίου. Και δεν ήταν η σοβαρότερη συνέπεια. Αυτός ο 1,5 βαθμός Κελσίου επέτρεψε την είσοδο των λεγόμενων τροπικών εισβολέων, ψαριών από τον Ινδικό ωκεανό, που πέρασαν τη διόρυγα του Σουέζ. Αυτό συνέβαινε πάντα. Αλλά επειδή η Μεσόγειος ήταν ψυχρότερη, με το που πέρναγαν τη διόρυγα του Σουέζ, επέστρεφαν πίσω. Έβλεπαν αφιλόξενο το περιβάλλον. Αυτός ο 1,5 βαθμός όμως τους επιτρέπει να παραμείνουν στη Μεσόγειο. Να παραμείνουν εκεί όπου δεν έχουν φυσικούς εχθρούς, πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, ψάρια όπως τα λαγόψαρα, και ανατρέπουν τα οικοσυστήματα.